Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Χαίρετε όπου και αν είστε, στο εξωτερικό, στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας που μας παρακολουθείτε. Και η χαρά είναι και δική μας, διότι μέσα από αυτήν την 60η τώρα πλέον διαδικτυακή μας επικοινωνία, μπορείτε όλα μας τα πνευματικά παιδιά, αλλά και οι φίλοι μας και οι συνάδελφοι, από ό,τι βλέπω εδώ στον υπολογιστή μου, μπορείτε να έχετε μια επικοινωνία και να παίρνετε έτσι μια δύναμη πνευματική, διότι ο Λόγος του Θεού, όπως το λέω πάντοτε και το λέει φυσικά η Αγία Γραφή πάνω απ' όλα, είναι ενεργής και τομότερος υπερπάσαν μάχαιρα. Δηλαδή είναι τόσο ενεργητικός και τόσο κοφτερός και τόσο επαναστατικός πάνω από κάθε τι άλλο μπορεί σε αυτόν τον κόσμο να έχει δύναμη και εξουσία. Έτσι γι' αυτό και εμείς επιμένουμε, αδελφοί μου, κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, διότι πολλές φορές είναι δύσκολες οι συνθήκες και δύσκολες ήταν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, προσπαθούμε πάντοτε να σκορπίζουμε το Λόγο του Θεού, να τον αναγεννούμε και εμείς μέσα μας και μετά μέσα από αυτήν τη μεταφορά να περνάει και σε εσάς μέσα στα σπίτια σας, μέσα από την κάμερα που αγιάζει από το Λόγο του Θεού, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή που αγιάζει και μέσα φυσικά ελπίζω πάντοτε και προσεύχομαι και μέσα από τις δικές σας τις ψυχές. Είδετε λοιπόν τον τίτλο του σημερινό, ο οποίος είναι λίγο περίεργος. Γι' αυτό και εγώ θα προσπαθήσω να σας αποδείξω σήμερα τι δεν καταργείται όντως, άσχετα με τους νόμους και τις επιβολές ή τις προτροπές ή καμιά φορά την δυναστική εξουσία των ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά πριν μπούμε στο θέμα μας, θα ήθελα να θυμίσω για αύριο, αδελφέ μου, κάτι πολύ σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό δικαστήριο που θα γίνει αύριο και γίνεται κάθε φορά και μέσα στη συνείδησή μας και μέσα στην ύπαρξή μας και θα γίνει μια φορά στην ιστορία όλου του κόσμου, όταν ο Χριστός ο ίδιος, μόνο ο Χριστός μας, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, γιατί αυτός πήρε την εξουσία από τον Πατέρα για να δικάσει, κρίνει ζώντας και νεκρούς, όπως λέμε στο πιστεύω κάθε φορά, θα έρθει για να ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια, την αλήθεια από το ψέμα, την υποκρισία από την ειλικρίνεια και φυσικά να πάρει μαζί του τους ανθρώπους που το ήθελαν και αγωνίστηκαν στη ζωή τους με τις μικρές τους δυνάμεις να το καταφέρουν. Να είναι δηλαδή οι ευλογημένοι του Πατρός, αυτοί οι οποίοι τάισαν, πότισαν, φιλοξένησαν, πήγαν στα νοσοκομεία, πήγαν στις φυλακές και γενικότερα έκαναν το θέλημα του Θεού, όπως αυτός ακριβώς το περιγράφει, από απλές πράξεις οι οποίες δεν σώζουν αυτό καθ' αυτό, αλλά είναι οι αποδείξεις, οι ενδείξεις καταρχάς και οι αποδείξεις μετά του τι ακριβώς είμαστε ο καθένας από μας και αν είμαστε πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικοί χριστιανοί ή μόνο των λόγων και του καναπέ. Μέσα από όλα αυτά λοιπόν θέλω και κάθε φορά μακάρι να θυμόμαστε έτσι αυτό το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Απόκρεο ή τον Απόκρεο όπως λέγεται, να συγκλονιζόμαστε, διότι αδερφοί μου και εγώ προσωπικά και εσείς έχετε ανάγκη από αυτό το συγκλονισμό, γιατί αλλιώς η ζωή μας θα είναι πάρα πολύ φθηνή και πάρα πολύ υποδιέστερη από αυτή που μας προώρησε ο Θεός. Αύριο και θα θυμηθούμε και κάποια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, δηλαδή μέσα σε όσο χρόνο χρειαστεί για να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας, θα γίνει κάποτε αυτό το δικαστήριο και θα ελεγχθούν τα πάντα εκεί και οι διαλογισμοί μας και οι σκέψεις μας και οι επιθυμίες μας αλλά και οι πράξεις μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κάποτε ότι θα ήθελες, λέει στον άνθρωπο ο οποίος πάει να εξομολογηθεί, θα ήθελες ή δεν πάει μάλλον να εξομολογηθεί ο περισσότερος κόσμος, θα ήθελες, του λέει, να ομολογήσεις τις πράξεις σου μπροστά σε έναν άνθρωπο και να συγχωρεθούν και να ξεγραφτούν ή να αναγκαστείς κάποτε μπροστά στα 3 εκατομμύρια των ανθρώπων που έζησαν από Αδάμ έως και του τελευταίου ανθρώπου να φανερωθούν μπροστά σε όλους
και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να το σκεφτόμαστε, διότι είναι συγκινητικό το πόσο ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες για να παρασταθούμε στο δικαστήριο του Υιού Του, που θα γίνει κάποτε αναγκαστικά, επαναλαμβάνω, καθαρή και έτοιμη για την ανάληψή μας στους ουρανούς. Επαναλαμβάνω και χαίρομαι που μας βλέπετε και από το εξωτερικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η ελληνική πραγματικότητα είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, αδερφοί μου, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και όταν εννοώ δεν πάνε καλά τα πράγματα, σε κάθε επίπεδο, και φυσικά εμείς πάντα εξετάζουμε το εσωτερικό του ανθρώπου, το οποίο είναι υπεύθυνο και για το εξωτερικό. Η εσωτερική ακαταστασία, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, έτσι, όταν ο άνθρωπος είναι διψυχός, δηλαδή οι επιθυμίες του είναι αλλού, οι πράξεις του αλλού, η κατάστασή του αλλού, αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται, είναι αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο ζούμε σήμερα στην πατρίδα μας, αυτή την διψυχία. Κάποτε, ή μάλλον συνέχεια, λένε οι γέροντες και οι πνευματικοί άνθρωποι ότι η μετάνοια φτάνει για να σώσει τον άνθρωπο. Και έτσι ακριβώς είναι. Αυτό όμως που μας κρατάει στην ελπίδα, και αυτό που μας κρατάει στην ελπίδα, είναι αυτό που θα δούμε σήμερα λιάκι στο θέμα μας, αυτό το οποίο δεν καταργείται, ακόμα και αν χίλιοι νόμοι το επιβάλλουν, ακόμα και αν δεχτεί ο άνθρωπος μεγάλη πίεση. Γιατί το λέω αυτό, αδελφοί μου? Γιατί ούτως ή άλλως, προσέξτε, και το πίμνη του Χριστού είναι μικρό, και οι άνθρωποι που επιζητούν και καλλιεργούν την αλήθεια είναι λίγοι, και φυσικά δεν θα έχουμε πολλές απαιτήσεις και φιλοδοξίες στην καλλιέργεια και στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, διότι οι ευαίσθητες ψυχές είναι πάντοτε λίγες σε αυτόν τον κόσμο, αυτοί που με λίγα λόγια θα δεχθούν το θέλημα του Θεού και την κλίση του κοντά του, η ευλογημένη του Πατρός, θα είναι δυστυχώς οι λιγότεροι. Εν πάση περιπτώσει, στον κόσμο που βασιλεύει η κακία, η απειλή, η αβεβαιότητα, βλέπετε ότι κάθε τόσο έρχονται κάποιοι να πούν ότι θα καταργήσουμε αυτό, θα επαναφέρουμε το άλλο, θα φτιάξουμε εκείνο, θα δώσουμε το άλλο, και οπωσδήποτε μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των μεταρρυθμίσεων και των απειλών γενικότερα και του φόβου, πολλοί άνθρωποι υποκύπτουν, και αυτό είναι το στενάχωρο για μας. Αλλά εμείς υποτίθεται ότι δεν θα υποκύψουμε. Δεν θα υποκύψουμε, αδερφοί μου, ούτε στον καταιγισμό της κακής ιατρικής επιστήμης, που δυστυχώς όσον αφορά θέματα ευγονικής και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και του ανθρώπου, έχει σκοπό και δεν κάνει τίποτα τυχαία, θέλει να μας κοροϊδέψει πλέον η ιατρική επιστήμη μέσα από τους φορείς της, και δεν έχει ξεχάσει τον όρκο του Ιπποκράτη, και συνεχώς έτσι προσβάλλει τον άνθρωπο σε θέματα ιατρικής. Πέρα από την νομική επιστήμη, η οποία δυστυχώς με την πολυνομία στην Ελλάδα τα μπερδεύει όλα και δεν μπορεί ο άνθρωπος κάτω από ένα βάρος ψυχολογικό να συνέλθει προσφεύγοντας τη δικαιοσύνη, κάτω από την οικονομική επίτηδες, αν θέλετε, δυστοκία με υποτιθέμενα χρέη και υποτιθέμενες έτσι δυσίωνες οικονομικές εξελίξεις, πέρα από την πνευματική κατάσταση, η οποία πάλι δεν είναι καλά, διότι και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, μέσα από την κοινωνία προέρχονται και δεν μπορούν να τα καταφέρουν, πέρα από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά, υπάρχει πάντοτε το αίσθημα και η ψυχή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν το κάτι διαφορετικό, είτε γιατί διαφυλάχθηκαν σαν άνθρωποι, είτε γιατί έχουν το Πνεύμα του Θεού μέσα τους και δεν τους αφήνει αυτό, τους κάνει μια καιωμένη λαμπάδα, είτε γιατί εν τέλει από την αγάπη και μόνο που έχουν μέσα τους προσπαθούν συναγωνιζόμενοι 5-5, 10-10, 20-20, σύλλογοι ολόκληροι, ομάδες τα λοιπά μέσα στην Εκκλησία να διατηρηθούν όπως θέλει ο Θεός. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν, και εδώ θέλω να καταλήξω, δεν θα καταργηθούν ορισμένα πράγματα σε αυτή την πατρίδα μας, διότι μιλάμε για την ελληνική πραγματικότητα. Στο εξωτερικό οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια εκκλησία, αν θέλετε, η οποία είναι ένα κοινωνικό ίδρυμα,
έτσι. Πληρώνουν φορολογία για αυτήν, για να δηλώνουν πιστοί. Έχουν πάνω το κεφάλι τους αυτό που λέγεται Βατικανό, που στην ουσία είναι ένα κράτος και όχι μία θρησκεία, ούτε καν θρησκεία δεν είναι δηλαδή, πόσο μάλλον πίστη ή ομολογία ή εκκλησία, που δεν είναι σε καμιά περίπτωση. Έχουν αυτό το φόβο λοιπόν ενός κέντρου και μιας ξενιτιάς, και τότε τα πράγματα αλλάζουν. Σε ορθόδοξες χώρες μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά, αλλά δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε καλά. Και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη η Κύπρος μας, η οποία έχει μια διαφορετικότητα, έχουν χωριστεί πλέον τα τσανάκια, η ρόλη και η εκκλησία ενεργεί από μόνη της όπως θέλει και οπωσδήποτε είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα, πιστεύω, σε σχέση πάντοτε με την Ελλάδα. Τι ελπίζουμε εμείς, και θέλω να σας βάλω μέσα στο μυαλό σας να δείτε κι εσείς, γιατί τα πράγματα όλα, αδερφοί μου, καταφέρονται με αγώνα στη ζωή αυτή και τίποτα δεν γίνεται μόνο με σκέψεις ή με ενθουσιασμό σου. Λοιπόν, εγώ πιστεύω και λέω σήμερα και υποστηρίζω και πράγματι είμαι σίγουρος ότι θα υποστηρίξετε κι εσείς. Υποστηρίζω και λέω λοιπόν ότι στην Ελλάδα ό,τι και να γίνει, όσο και αν πιέσουν ορισμένοι, δεν θα καταργηθεί η αργία της Κυριακής. Και τι λέω με αυτό και τι εννοώ. Κοιτάξτε αδερφοί μου, οπωσδήποτε ο νόμος μπορεί να επιβάλλει κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Αλλά να ξέρετε ότι τελικά ο άνθρωπος εκείνος που θα θέλει να μην δουλέψει την Κυριακή δεν θα δουλέψει. Θα το επιβάλλει μόνος του. Το ίδιο γίνεται και σε ένα σχολείο στο οποίο προσπαθούν να καταργήσουν οι άνθρωποι εκεί, οι φορείς ενδεχομένως, αν θέλετε, ορισμένες βάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως ο δάσκαλος, ο οποίος είναι συνεπής, θα διδάξει στα παιδιά αυτά που έμαθε και αυτά που λέει το Σύνταγμα. Άρα είναι και κάτι που θα πω παρακάτω. Φοβόμαστε και λέμε ότι θα καταργηθεί η αργία της Κυριακής. Δεν θα καταργηθεί, ακόμα και αν καταργηθεί επισήμως από το κράτος. Διότι, να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οποιοδήποτε νόμος ισχύει σε ένα κράτος καταργείται όταν οι πολίτες δεν τον τηρούν. Αφενός και αφετέρου μπορεί ο καθένας ξεχωριστά όταν πρόκειται για τέτοια πράγματα να ενεργήσει αφεαυτού του. Δεν θα αναγκαστεί κανείς και μην φοβάστε ποτέ να κάνει κάτι χωρίς να το θέλει. Και πάνω σε αυτό, για μια και έκανα μια ανοίξη μικρή, να σας πω για τα θέματα της παιδείας λοιπόν. Ορισμένοι ενδεχομένως έχουν μέσα στο μυαλό τους να καταργήσουν την ορθόδοξη παιδεία στην Ελλάδα. Κάτι βέβαια που δεν καταργείται σύμφωνα με το Σύνταγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί θα θέλουν να το καταργήσουν. Έτσι. Λοιπόν, όπου υπάρχει δάσκαλος σωστός, όπου υπάρχει αγωνιστής, έτσι, διευθυντής σχολείου, όπου υπάρχουν μαθητές οι οποίοι θέλουν, πάλι θα διδάσκεται η ελληνοορθόδοξη χριστιανική παιδεία. Πάλι θα διδάσκεται τα γράμματα του Θεού, πάλι εκτός βιβλίου και εκτός ύλης, ο δάσκαλος, ο καθηγητής θα προσπαθεί να εμπνεύσει στα παιδιά αυτό που είναι το νόημα της παιδείας, το οποίο ποιο είναι, είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου και η ηθική γενικότερα και πανανθρώπινη ολοκλήρωσή του. Το ίδιο θα κοιτάξετε κι εσείς οι οποίοι να ξέρετε ότι κάθε νόμος που μπορεί να ψηφιστεί στην Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει την ψυχή σας, δηλαδή την ψυχή του παιδιού μου, που εγώ θα προσπαθήσω να έχω μια καλή σχέση μαζί του και να του διδάξω εγώ πράγματα, δεν μπορεί να την πάρει κανένα σχολείο, κανένα φροντιστήριο, κανένα εκπαιδευτικό σύστημα, καμία αλλαγή του κάθε υπουργού ο οποίος θέλει να κάνει ό,τι νομίζει, είτε από καλή διάθεση είτε από κακή. Γι' αυτό αδερφοί μου εμείς θα αγωνιστούμε, διότι δεν καταργείται, επαναλαμβάνω τη φράση κλισέ, αυτό που εσύ θέλεις πραγματικά να κάνεις. Θυμίζω, σαν μια παρένθεση, ότι στην τρομοκρατία υπήρχαν νόμοι οι οποίοι καταργούσαν τα πάντα και τους πάντες. Και όμως οι Έλληνες έβρισκαν τρόπο και ξέφευγαν, διατηρήθηκαν ως έθνος, ως γένος και ως πιστός λαός και έχουμε εμείς την τύχη σήμερα και την τιμή να είμαστε η συνέχεια τους, δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε η συνέχεια ενός λαού ο οποίος εξισλαμίστηκε, όπως τόσοι άλλοι
και να είμαστε Τούρκοι χωρίς να έχουμε χαμπάρει καν το τι συνέβη πριν από μερικά χρόνια, χιλιάδες ή εκατοντάδες, σε αυτόν τον τόπο, τον ευλογημένο, ο οποίος είναι γεμάτος από αίματα, κόκαλα Αγίων, από ευωδίες παντού και μίλεται μόνο στο περιβόλι της Παναγίας, δεν είναι μόνο στα Αγιονόρος, παντού ο τόπος μας είναι ευλογημένος και με δάκρυα ποτισμένος και με αίμα ποτισμένος. Και εδώ ακριβώς ήθελα να περάσω έτσι στην επόμενη σκέψη μου σήμερα για να δείτε τελικά ότι πιο πολύ ο φόβος είναι αυτός που καταργεί συνήθειες στη ζωή μας και όχι οι νόμοι. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται καταργεί τους νόμους οι οποίοι είναι παράνομοι, διότι το νόμιμο δεν είναι και ηθικό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, διότι σήμερα στο κράτος μας ισχύουν πάρα πολλοί νόμοι ανήθικοι, όπως είναι παραδείγματος χάρη η νομιμότητα των εκτρώσεων από τον 5ο μήνα και μετά, όπως είναι η νομιμότητα της μοιχείας που δεν αποτελεί πνευματικό αδίκημα και όπως είναι χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουν διαθύρει τόσο πολύ την ύπαρξή μας που να πιστεύουμε και να νομίζουμε ότι αυτά δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Έτσι λοιπόν, όποιος και να θέλει σε αυτόν τον τόπο, παραδείγματος χάρη να πουλήσει αυτή την γη που σας ανέφερα νωρίτερα, η οποία είναι ζυμωμένη με αίμα, ζυμωμένη με κόκαλα των Αγίων, των κρυφών Αγίων, που οι Άγιοι μας οι κρυφοί, ξέρετε, βλέπουμε τελευταία έτσι, να ανακηρύσσονται Άγιοι αρκετά γρήγορα, γιατί το έχει ανάγκη έτσι η εποχή μας. Οι Άγιοι μας, να ξέρετε, οι κρυφοί είναι πολύ περισσότεροι από τους φανερούς, έτσι, και πολύ μεγαλύτεροι, όπως λένε και οι προφητείες και η διδασκαλία του Κυρίου. Αυτή η γη που έχει παντού εκκλησίες, μοναστήρια, ανθρώπους που προσεύχονται κτλ. Δεν γίνεται να πουληθεί όσο και αν προσπαθήσουν μερικοί να την πουλήσουν. Αν θέλετε δείτε το και ιστορικά, έτσι στην πορεία των αιώνων και στο διάβα των αιώνων, όσες προσπάθειες και αν έγιναν σε αυτή την κατεύθυνση απέτυχαν. Έτσι θα γίνει και τώρα, αδερφοί μου. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα κάνουμε τον αγώνα μας, έτσι, θα κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας. Δεν θα περιμένουμε, με συγχωρείτε, τον απομηχανής Θεό, ο οποίος θα φέρει κάποτε μία λύση, εμείς θα φέρουμε τη λύση, με τη χάρη του Θεού. Αλλά να ξέρετε ότι η γη, υποτισμένη και ζυμωμένη με το αίμα των ανθρώπων που πολέμησαν για αυτήν, για να την ελευθερώσουν, δεν πρόκειται ποτέ να πουληθεί, γιατί, όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς Φετολός, θα προσπαθήσουν πολλά να σας κάνουν, αλλά τελικά δεν θα μπορέσουν γιατί δεν θα προλάβουν. Θα φέρει ο Θεός μία άλλη, έτσι, ίσως πιο σκληρή πραγματικότητα, αυτή που δεν θα θέλαμε όλοι, αλλά θα είναι και αυτή η οποία θα ανατρέπει τα σχέδια των ισχυρών εναντίον μας, διότι να ξέρετε αδερφοί μου, πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει ένα κακό προκειμένου να γλιτώσουμε από ένα χειρότερο. Θα σας πω μια έτσι, ένα παραλληλισμό πολύ μικρό, για να καταλάβετε τη διαφορά. Έλεγαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, παραδείγματος χάρη ο Μάρκος ο Ευγενικός, ο Εφέσου, ότι καλύτερα να μας καταλάβουν οι Τούρκοι παρά οι Λατίνοι. Και έλεγε κανείς γιατί. Οι Λατίνοι είναι ανεχριστιανοί, οι Τούρκοι μουσουλμάνοι. Γιατί να λέει ο Άγιος Μάρκος ότι καλύτερα οι Τούρκοι να μας καταλάβουν παρά οι Λατίνοι. Το έλεγε λοιπόν αυτό, διότι ο Θεός τελικά επέτρεψε να συμβεί ένα κακό, δηλαδή οι Τούρκοι να μας καταλάβουν, το οποίο θα ήταν όμως καλύτερο από το χειρότερο κακό, το οποίο θα ήταν να μας καταλάβουν οι Λατίνοι, οι οποίοι θα μας καταργούσαν σταδιακά την πίστη μας, αδελφοί μου, ενώ οι μουσουλμάνοι δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα, ενδιαφέρονταν πιο πολύ για το να καλοπεράσουν και γι' αυτό και έδιναν την επιλογή στους ανθρώπους να αλλάξουν ή την πίστη ή τη γλώσσα τους. Δεν τους ενδιέφερε αυτό το πράγμα, γι' αυτό και διατηρηθήκαμε έτσι μέσα από μία συγκυρία η οποία πάλι άσχημη ήταν, αλλά ήταν λιγότερο άσχημη από αυτήν την οποία θα έπρεπε ή θα αξίζαμε, αν θέλετε, να χρεωθούμε και να ζήσουμε και να πάθουμε. Χαίρομαι, επαναλαμβάνω, που σας βλέπω και βλέπω και τις ευχές σας εδώ, από όπου και να είστε και να μας χαιρετάτε, ακόμα και από το Καστελόριζο, έτσι, το μακρινό, τον Βόλο, τη Σαντορίνη,
έτσι, και φυσικά όπως είπα από την Λεμεσό, έτσι, τον πατέρα Αλέξανδρο, αλλά και από την Θράκη, η οποία Θράκη μας δυστυχώς είναι σε πολύ άσχημη θέση. Κανείς βέβαια δεν θέλει να το πιστέψει αυτό ή να το καταλάβει, και όλοι ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει για να γλιτώσουμε, και έτσι λέμε ότι θα γίνει στο τέλος, διότι αδερφοί μου, όσο και να θέλουν κάποιοι να καταργήσουν αυτή τη μικρή ελαδίτσα που μας απέμεινε, δεν θα το καταφέρουν ποτέ, διότι δεν καταργείται. Δεν καταργείται. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα άλλο. Προσπαθούν πολλοί και άλλοι το ανέχονται να φέρουν ένα αντιρατσιστικό νόμο στην Ελλάδα, νομοσχέδιο το λένε αυτοί, ή γενικότερα εγώ θα έλεγα μια νοοτροπία αντιρατσιστική, η οποία να, όπως τη λένε αυτοί βέβαια, η οποία να μην αφήνει κανένα περιθώριο διαφορετικότητα σε αυτόν τον τόπο. Όλοι να είναι ίδιοι, ίσοι και όμοιοι. Αυτοί που ήρθαν και χθες και αυτοί που ήταν από εκατομμύρια χρόνια, από χιλιάδες χρόνια εδώ. Άνθρωποι ανομοιογενείς, άνθρωποι κατά τα άλλα, καλοί άνθρωποι, δεν μας πειράζει ούτε το χρώμα, ούτε η χώρα καταγωγή τους, αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι εντελώς άσχετοι εδώ με την κατάστασή μας και με την ζωή μας, και φυσικά θα επιφέρουν μεγάλη αλλίωση. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο και διάφορα άλλα έτσι όσα θέλουν να περάσουν δεν θα επιτρέπει να εκφραζόμαστε ελεύθερα μέχρι του σημείου που θέλουν μερικοί, ούτε στα τροπάρια της Εκκλησίας να λέμε εναντίον των Ιουδαίων και εναντίον του Ιούδα γενικότερα, γιατί θα θεωρείται ρατσισμός. Άκουσον, άκουσον. Λοιπόν, αδερφοί μου, να ξέρετε ότι δεν καταργούνται αυτά τα πράγματα, δεν αλλάζουν. Και η αλήθεια να λέγεται και θα λέγεται, διότι όσο και αν μερικοί προσπαθούν ή έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να φημώσουν το στόμα των ελεύθερων ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται, δεν θα το καταφέρουν. Διότι ακόμα ο άνθρωπος που θέλει να μιλήσει και έχει μέσα του το Θεό και την αλήθεια και είναι ένθεος, δηλαδή έχει ενθουσιασμό, δεν θα σταματήσει ποτέ, ακόμα και αν του κόψουν το κεφάλι, θα κουνάει τα χέρια για να λέει στους άλλους την αλήθεια, όπως εκείνος ο Βεδουίνος, τον οποίον σκότωσαν αυτοί που τον είχαν προσλάβει στο δάσος, αλλά εκείνος τελευταία στιγμή πέφτοντας από το μαχαίρι τους, τους έδειχνε με το χέρι του το σωστό δρόμο, γιατί αυτό πίστευε, ότι δεν έπρεπε να πάρει στο λαιμό του τις ζωές αυτών των οποίων τον σκότωσαν τελικά. Το δικαίωμα λοιπόν του λέγειν, το στόμα μας δηλαδή, το οποίο μακάρι να είναι αγιασμένο και να λέει πάντα του Θεού τα πράγματα, δεν μπορεί κανείς να το περιορίσει όσο και αν κάνει και ό,τι και αν κάνει. Αυτό το ίδιο ακριβώς, αδελφοί μου, ισχύει και για την ψυχή μας. Δηλαδή δεν μπορεί να περιοριστεί η ψυχή του ανθρώπου όσο και αν μερικοί προσπαθούν έτσι να το κάνουν αυτό, με νόμους πολλές φορές και με απαγορεύσεις οι οποίες τελικά δεν θα περάσουν. Πάνω σε αυτήν ακριβώς τη βάση θα ήθελα να σας πω ότι σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι στη ζωή αυτή δεν μπορεί να καταργηθεί και η επιθυμία του ανθρώπου για να φέρει τη ζωή. Ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός. Ο άνθρωπος όταν γεννάει γίνεται αντίγραφο του Θεού για μια φορά ακόμη. Και φυσικά είναι μεγάλο αξίωμα για τη μητέρα να γεννάει, διότι αυτή φέρνει τη ζωή στον κόσμο. Μερικοί προσπαθούν και ιδιαίτερα εδώ στην Ελλαδίτσα μας, η οποία δυστυχώς υποφέρει και επιδέχεται τουλάχιστον κάθε χρόνο μία αφέμαξη ή αν θέλετε ένα κούρεμα, γιατί εδώ πρόκειται περί κουρέματος πραγματικού, 300.000 τουλάχιστον Ελλήνων με τις φοβερές εκτρώσεις, λένε ότι οι άλλες 50.000 είναι ξένοι, δεν είναι Έλληνες. Η πατριδούλα αυτή λοιπόν που κολυμπάει στο αίμα των μικρών παιδιών, παρόλα αυτά αντιστέκεται, διότι έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γύρω μας και έχετε φαντάζομαι και εσείς που με ακούτε,
ανθρώπων οι οποίοι επιμένουν σε αυτή την εποχή που υπάρχει μια οικονομική στενότητα να γεννάνε. Και όταν λέμε να γεννάνε, ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σε αυτή την εποχή τη δύσκολη τρέχουν στα ραφανοτροφεία και πηγαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν τα παιδιά τους, δυστυχώς, για να μην επιτρέψουν την έκθεση, αλλά να τα πάρουν αυτοί και να τα μεγαλώσουν μετά. Δεν μπορεί κανείς να καταργήσει, αδελφοί μου, το αίσθημα της, όχι της αυτοσυντήρησης, αλλά το αίσθημα του ανθρώπου και το συνέστημα και τον ενθουσιασμό και την αγάπη και τον έρωτα που έχει για την ζωή. Γι' αυτό και αυτοί βλέπετε που θέλουν έτσι να κυριαρχήσουν στον κόσμο, δεν αφαιρούν τη ζωή των ανθρώπων επί τόπου, αλλά προσπαθούν να τους κάνουν να τη συγχαθούν έτσι ώστε να μην τη θέλουν οι ίδιοι μετά. Δεν θα τους περάσει, διότι παραλαμβάνω, έστω και λίγοι, έστω και το μικρό πίμνιο, γιατί έτσι είναι, το μικρό πίμνιο είναι του Χριστού, αυτό το είπε και εκείνος και αυτό υπάρχει τελικά, έστω και έτσι εμείς θα πορευτούμε και θα καταργήσουμε εμείς τελικά αυτόν ο οποίος κρύβεται πίσω από όλα αυτά και είναι ο διάβολος, ο οποίος παρόλα αυτά, παρόλο το ότι ξέρει δηλαδή που θα καταλήξει στο τέλος, επιμένει να αγωνίζεται να πάρει όσο περισσότερες ψυχές γίνεται μαζί του στην κόλαση για να υποφέρουν και αυτοί μαζί του, διότι και αυτός θα υποφέρει και δεν έχει άλλη επιλογή παρά μόνο αυτήν. Βλέπετε καθημερινά στο περιβάλλον και στη ζωή σας να υπάρχει μια προσπάθεια, ένας αγώνας πραγματικά από ιεροποίηση του ανθρώπου και των συνηθιών του, να μην υπάρχει δηλαδή Θεός μέσα στη ζωή μας, να μην υπάρχει σταυρός, να μην υπάρχει αγιασμός, να μην υπάρχει θεία κοινωνία, εκκλησιασμός κτλ. Και φυσικά βλέπετε και μια παράλληλη έτσι, προσπάθεια κατάργηση της ηθικής του ανθρώπου. Και όταν μιλάω για ηθική, προσέξτε, δεν μιλάω σίγουρα για πουριτανισμό, έτσι, διότι μερικοί θα νομίσουν ότι η ηθική είναι, όπως λένε μερικοί, να φοράς μακριά φούστα και τα λοιπά και τα λοιπά, κάτι τέτοιες ανοησίες τις οποίες ακούμε πολλές φορές και δυστυχώς έχει μάθει ο άνθρωπος ως ηθική. Η ηθική του ανθρώπου, αδερφοί μου, όπως περιγράφει και ο Άγιος Νεκτάριος, είναι αυτή ακριβώς η προσωπικότητα, η θεϊκή, η αντιγραφή του Θεού, η φωτοτυπία του Θεού, τα συναισθήματα, ο τρόπος ζωής και συμπεριφοράς και τα πιστεύω του ανθρώπου και οι ενέργειες οι οποίες ενεργεί κάθε μέρα, διότι πρέπει πάρα πολύ καλά να ξέρετε ότι το ηθικό δεν είναι μόνο κάτω από τη μέση, αλλά είναι και πάνω από τη μέση. Και τα δύο είναι, αλλά το κυριότερο για τον Θεό ο οποίος θέλει την ψυχή μας είναι το πάνω από τη μέση. Με αυτή την έννοια, όσο και να προσπαθούν κάποιοι να καταργήσουν την ηθική του ανθρώπου, θα βρίσκονται πάντα άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου οι οποίοι θα ενεργούν ηθικώς. Και όταν είμαι ηθικός με ωμέγα, εννοούμε ότι κάθε τους ενέργεια δεν θα έχει σκοπό να κοροϊδέψει ή να εκμεταλλευτεί τον άλλον, αλλά θα έχει σκοπό να τον ωφελήσει. Όπου και να πάμε, όπου και να γυρίσουμε, εκεί που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να μας απογοητεύσουν και να μας δείξουν ένα κόσμο ο οποίος είναι για πέταμα, εκείνη την ώρα, γιατί ψάχνει ο άνθρωπος έτσι, και ένα από αυτά που θέλω να πω, αδερφοί μου, είναι αυτό, ότι κανείς δεν θα καταργήσει ποτέ τη δίψα του ανθρώπου για μάθηση και για έρευνα και για αγώνα. Εκεί λοιπόν που ο άνθρωπος ψάχνει και τα λοιπά, παντού και πάντοτε βρίσκει μέσα σε καθεστώτα απολυταρχικά, μέσα σε τρελά καθεστώτα πραγματικά όπως είναι αυτό της Κορέας έτσι, ακόμα και της Κίνας ή της Ιαπωνίας εν μέρη, βλέπει ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους παραδείγματος χάρη για να γλιτώνουν βρέφη μέσα από τα σκουπίδια τα οποία πετάνε οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι, και μια κυρία έτσι που πέθανε πρόσφατα είχε σώσει τη ζωή της, λέει, στην Κίνα 50 βρέφη παίρνοντάς τα μέσα από τα σκουπίδια και μεγαλώνοντάς τη, γιατί τα πετούσαν οι γονείς τους, επειδή η νομοθεσία στην Κίνα δεν άφηνε παρά μόνο ένα παιδί σε κάθε οικογένεια. Εκεί λοιπόν περπατάς και βλέπεις φθόνο και φόνο, παραδείγματος χάρη τώρα αυτόν τον καιρό στις χώρες της Μέσης Ανατολής και παρακάτω, βλέπεις εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι μαρτυρούν για τον Χριστό και μάλιστα πρόσφατα έτσι ανακατεύοντας το αρχείο μου
βρήκαμε μια φωτογραφία ενός σύγχρονου μάρτυρα, και όταν λέμε σύγχρονου, πριν από μερικά χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, ο οποίος την ώρα που ακούει στο δικαστήριο τη θανατική ποινή του, επειδή από μουσουλμάνος έγινε χριστιανός, αυτός είναι ολόλαμπρος και φωτεινός και γελάει και χαίρεται. Και αυτό δεν είναι την εποχή των διωγμών του Νέρονα και του Διοκλητιανού, αλλά την εποχή τώρα, αυτή που ζούμε εμείς. Την εποχή που λένε οι Ρώσοι Άγιοι και προφήτες ότι θα ζήσουμε και θα δούμε τον Αντίχριστο. Κανείς δεν καταργεί ποτέ μα ποτέ τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος είναι θεϊκό, και όταν θέλει να είναι άνθρωπος, είναι παντοδύναμος, αδελφοί μου. Διότι όχι το σύμπαν και όχι οι άλλοι συνωμοτούν υπέρ του, αλλά ο ίδιος ο Θεός τον διατηρεί μέσα σε αυτή τη φλόγο του κόσμου και την κακία και την απανθρωπιά, τον διατηρεί όπως τους 7 παιδες εν καμίνο, οι οποίοι καίγονταν δίπλα μέσα στις φλόγες, και έχει κάνει φλόγες, και αυτοί απλώς ζεσταίνονταν και έτσι νιώθαν καλύτερα. Γιατί δεν τους κατήργησε ούτε η φωτιά, και δεν τους κατήργησε ούτε ο θάνατος, γιατί ο χριστιανός άνθρωπος καταργεί ακόμα και τον θάνατο, αυτό που θέλουν μερικοί να προσβάλλουν μέσα από την καύση των νεκρών, την οποία θα φέρουν σε αυτόν τον κόσμο, θέλοντας να καταργήσουν την κηδεία, η οποία κηδεία σημαίνει φροντίδα, αλλά δεν θα τα καταφέρουν, διότι εδώ στην Ελλάδα θα κηδεύουμε τους νεκρούς μας, θέλουν δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι υπέρ της καύσεως των νεκρών. Καλύτερα θα έλεγα εγώ, και δυστυχώς το λέω αυτό, να μάθουμε την καύση των ζωντανών στην Ελλάδα, διότι πολλοί πρέπει εδώ να καούν ζωντανοί για παραδειγματισμό για τους άλλους, όσο φρικτό και αν φαίνεται αυτό, διότι πράγματι τη στιγμή που εσείς χαίρεστε με τις οικογένειές σας και με τα παιδιά σας και ζείτε τη φιλιρινική ζωή σας μέσα στα σπίτια σας, αυτοί καταστρώνουν σχέδια μέρα με τη νύχτα πώς να φάνε το ανθρώπινο γένος. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν καταργείται. Δεν καταργείται ο άνθρωπος, δεν καταργείται η ψυχή, όσο αν θέλουν και όποιος και αν θέλει να το επιβάλλει αυτό. Προσφάτως, μετά από 3 χρόνια, 3,5 χρόνια, αποφυλακίστηκα από τις φυλακές των Σκοπίων ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, ο Ιωάννης, ο Ορθόδοξος αυτός ιεράρχης, ο οποίος ήταν μέσα στη φυλακή και δέχτηκε εξευτελισμούς και προσβλήθηκε η υγεία του εξαιτίας μόνο και μόνο γιατί ήταν ιεράρχης στην περιοχή εκείνη την οποία οι Σκοπιανοί επιβουλεύονταν. Τον κατήργησε κανείς? Όχι. Θα έλεγε ότι πήγε στη φυλακή, πάει, έζησε αυτός ο άνθρωπος? Όχι. Και όποιος είναι αγωνιστής στη ζωή του δεν καταργείται ποτέ, αδελφοί μου. Διότι έχουμε παραδείγματα σύγχρονων, επαναλαμβάνω. Αφήνουμε για σήμερα τους Αγίους με τα ζωντανά τους και διαχρονικά τους παραδείγματα, αλλά έχουμε παραδείγματα σύγχρονων ανθρώπων οι οποίοι, επειδή δεν φοβήθηκαν τις καταργήσεις και τους κατεργημένους ανθρώπους, έζησαν και πολλά χρόνια, κάναν και πολλά πράγματα στη ζωή τους και έμειναν ως μεγάλη στη συνείδηση αυτών που το γνώρισαν, διότι πράγματι, επαναλαμβάνω, και αυτό φυσικά είναι αυτό που πρέπει να λέω σήμερα, δεν καταργείται ο άνθρωπος ποτέ, όσο και αν ολόκληρο το διαβολικό σύστημα είναι εναντίον του και θέλει να τον καταργήσει. Αντιλαμβάνεστε, αδερφοί μου, ότι οπωσδήποτε μέσα σε όλα αυτά που προσπαθούν ορισμένοι, κάθε φορά που περνάνε από αυτήν την εξουσία εδώ στην Ελλάδα, να καταργήσουν, είναι και η αναζήτηση του Θεού. Δεν καταργείται η αναζήτηση του Θεού, διότι η ψυχή έχει ρίζες στον ουρανό, ο άνθρωπος είναι ουράνιο φυτό και όσο και αν θελήσει κανείς να τον αποπροσανατολίσει, δεν θα τα καταφέρει, διότι πάλι μέσα του κρυφά, φανερά, καλύτερα φανερά βέβαια, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της ομολογίας και έχουμε έτσι τους ομολογητές μέσα στην Εκκλησία, εκείνος θα αναζητά τον Θεό. Θα αναζητά τον Θεό στο μήκος και στο πλάτος και στο βάθος και στο ύψος αυτού του κόσμου και μέσα του Κυρίως. Βλέπετε ότι στην εποχή μας που υπάρχει τόσο μεγάλος πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας, παραλλήλως αυξάνεται και ο αγώνας υπέρ της. Και όταν λέω υπέρ της, καλύτερα να νιώθουμε την Εκκλησία δική μας,
και όχι να τη στηρίζουμε απλώς όπως λέμε, διότι αυτό δεν ισχύει. Εμείς είμαστε η Εκκλησία και εμείς θα αναδείξουμε ή θα καταρακώσουμε την Εκκλησία. Βλέπετε ότι όσο θέλουν μερικοί να πιέσουν προς την αποχριστιανοποίηση της Ελλάδος, η αναζήτηση μεγαλώνει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις εκδόσεις, παραδείγματος χάρη, στη δημιουργία συλλόγων και σωματείων οι οποίοι προάγουν την πίστη, στην ενίσχυση των ενωριών και των πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι αγωνίζονται για τον Θεό και για αυτούς και είναι δίπλα τους. Δεν μιλάω μόνο για το γεγονός ότι ενώ επισήμως φαίνεται ότι η Εκκλησία έχει πάρει μια δευτερεύουσα θέση, αν επισήμως οι άνθρωποι τρέχουν στα μοναστήρια και τα γεμίζουν και στις εκκλησίες όπου γίνεται πραγματικό έργο, γιατί νιώθουν την ανάγκη αυτήν και την πραγματικότητα ότι τα πάντα και εν πάση Χριστός. Βλέπετε λοιπόν τι προσπαθούν να καταργήσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να βάλουν φόρο ακόμα και στην είσοδο στην εκκλησία, στο ναό του πιστού ανθρώπου. Δεν καταργείται. Δεν καταργείται η αναζήτηση του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, όσο και αν μειωθούν, επιτρέψτε να το πω έτσι, οι πιστοί άνθρωποι ή οι άνθρωποι που θα είναι έντονα υπέρ της Εκκλησίας. Με την ίδια έννοια δεν θα καταργηθεί ποτέ σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το παρόν, σε αυτόν τον κόσμο η Εκκλησία, αδερφοί μου, και η Ορθοδοξία μας. Διότι πύλε άδου ουκ ετισχύσουσιν αυτής. Δηλαδή δεν μπορεί ο Άδης να καταργήσει την Εκκλησία. Και επειδή η Εκκλησία είναι θεϊκό ίδρυμα, την ίδρυσε ο Χριστός μας, δεν μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος να την καταργήσει. Και βλέπετε ότι έχει και αυτό το χαρακτηριστικό, ότι όσο πολεμάται, τρανώνεται περισσότερο και μεγαλώνει. Και όσο διώκεται, περισσότερο αυξάνει η Εκκλησία ανά τους αιώνες, πάνω από την οποία πέρασαν οι ηγεμόνες και αυτοκράτορες και βασιλείς, αλλά αυτή παρέμεινε εκεί. Και την δημοφιλία, αν θέλετε, που έχουν οι Άγιοι μας σε όλο τον κόσμο, δεν την έχει κανένας θνητός, όσο και μεγάλος εντός εισαγωγικών και αν ήταν ποτέ. Η Εκκλησία λοιπόν, η Ορθοδοξία μας δεν καταργείται και δεν καταργείται ακόμα, αν θέλετε, και η Ορθοδοξία, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αιρετικοί, δηλαδή είναι Ιακωβάδες, είναι Ρωμαιοκαθολικοί, είναι Προτεστάντες, είναι Αγγλικανοί, είναι. Προσφάτως η Αγγλικανική Εκκλησία χάρηκε πάρα πολύ που χειροτώνησε γυναίκα επίσκοπο. Εντάξει, αυτά για μας είναι αστεία πράγματα. Ας γίνονται όπου θέλουν να γίνονται, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος βέβαια, αλλά παρόλες τις πιέσεις αυτές που δέχεται η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη πίστη, παρόλες τις πιέσεις που δέχεται η Ελλαδίτσα μας η καημένη εδώ, τελικά βλέπετε ότι υπάρχει ένα φιλότιμο στο τέλος, το οποίο είτε αναλόγως αποκαθιστά πολλές φορές την πίστη, είτε αναλόγως αποκαθιστά την πατρίδα και την οικογένεια, η οποία δόξα τω Θεώ και μη χειρότερα βέβαια, ακόμα διατηρείται στην πατρίδα μας όσο μπορεί και όσο οι πιέσεις την αφήνουν. Όλοι θα πέσουν πάνω μας, όλοι θα πέσουν πάνω στον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να διατηρηθεί ως άνθρωπος. Θα φτάσουμε στο σημείο, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος από τότε ακόμη, ότι θα υπάρχουν 10 άνθρωποι στον κόσμο, 9 τρελοί και ένας γνωστικός, και θα λύνει 9, να ένας τρελός. Θα φτάσουμε στο σημείο που θα γίνονται τα άλλαλα και τα μπάλαλα που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Θα φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχει λογική πλέον, να υπάρχει μια παλαβομάρα, διότι βλέπετε ότι και τα ψυχοφάρμακα κυκλοφορούν πάρα πολύ ευρέως με ωμέγα και στην Ελλάδα και σε μέρη που δεν θα έπρεπε, δυστυχώς. Αλλά παρόλα αυτά, αδερφοί μου, δεν θα μπορέσει κανείς να καταργήσει τον άνθρωπο και φυσικά ούτε που να λέγεται, έτσι, Θεός φυλάξει και όχι Θεός φυλάξει, ήμαρ τον Κύριε, δεν θα καταργήσει κανείς τον Θεό από πουθενά. Καμιά φορά όλο αυτό που σας περιέγραψα είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Δηλαδή, ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό, αδερφοί μου. Πάει να κάνει κάτι καλό, στείνει παγίδες, διοργανώνει πράγματα, είναι πανούργος σε όλα αυτά και τα όργανα του αυτή τη στιγμή που ενεργούν, ξέρετε, στα 3 κέντρα του κόσμου, έτσι, στο Βατικανό, στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον, είναι πάρα πολύ υψηλή νόες και μεγάλα μυαλά γενικότερα.
και κάνουν ζημιά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν κάνουν ζημιά. Σας είπα εν τέλει ότι μάλλον, από ό,τι φαίνεται και έτσι είναι, οι περισσότεροι άνθρωποι θα πάρουν εκείνο το δρόμο και οι λιγότεροι θα πάρουν το δρόμο του Θεού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργηθεί ποτέ από τον άνθρωπο η ανθρωπιά, θα καταργηθεί από τον άνθρωπο η συνήθεια, η καλή, την οποία έχει πράγματι πιστέψει και ασπαστεί. Μην φοβηθείτε ποτέ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνει. Διότι η ψυχή του ανθρώπου είναι αυτή η οποία ζωντανεύει τα πάντα, αδελφοί. Δεν χρειάζεται να έχουμε δύναμη, εξουσία. Μερικοί τα θέλουν αυτά τα πράγματα, λυπούνται που δεν τα έχουν, στεναχωριούνται, νομίζουν ότι χάνουν τη ζωή τους. Αλλά χάνει τη ζωή του, αδελφοί μου, αυτός ο οποίος δεν αγαπά και δεν είναι ερωτευμένος μέσα σε κάθε τι, δηλαδή ξεκινώντας από τα πράγματα, τον άνθρωπο και φτάνοντας στον Θεό. Δεν θα καταργήσει κανείς τη δύναμη αυτή του ανθρώπου που λέγεται αγάπη, η οποία ενεργείται και μένει ζωντανή με τον ενθουσιασμό και τον έρωτα. Όποιος και να θέλει, όσο και να μας τυπήσει η μοίρα καμιά φορά όπως λέμε, εμείς θα το πάρουμε και θέλω να το πάρετε αυτό σαν δεδομένο, εμείς θα είμαστε αισιόδοξοι και θα είμαστε ζωντανοί, θα είμαστε ένθερμοι χριστιανοί. Αυτό δεν μπορεί να μας το πάρει κανείς αν δεν το δώσουμε εμείς. Και επειδή βλέπω καμιά φορά ότι καταργούμε μόνοι μας τον εαυτό μας και υπάρχουν πολλοί καταθλιπτικοί χριστιανοί και υπάρχουν πολλοί έτσι άνθρωποι του Θεού εντός εισαγωγικών οι οποίοι θέλουν πολύ ψάξιμο για να δεις τελικά αν είναι άνθρωποι του Θεού, επειδή λοιπόν τα βλέπω όλα αυτά, λέω καμιά φορά μέσα μου και αντιλαμβάνεστε ότι παρόλα αυτά, ενώ υπάρχει μία τάση προς το μηδέν, εκεί που λες δηλαδή ότι δεν έχεις άλλο πλέον, δεν έχει πιο κάτω σκαλί να κατεβείς όπως λέει ο Κωστής ο Παλαμάς, εκεί που βλέπεις ότι όλα είναι μαύρα γύρω σου, εσύ γυρνάς, εσύ γυρνάς τον εαυτό σου ανάποδα και βλέπεις τελικά ότι με τη χάρη του Θεού είναι όλα άσπρα. Γιατί να λυπηθούμε, μου είπε ένας Άγιος άνθρωπος τελευταία, πριν από ένα μήνα περίπου, αφού όλα είναι στο χέρι του Θεού. Εμείς αυτό που έχουμε σαν καθήκον είναι να διαλέξουμε το Θεό και αυτή τη δύναμη έχουμε. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, αν θέλετε, ή όλο τον κόσμο. Αλλά έχουμε ποια δύναμη? Έχουμε τη δύναμη να εκτελέσουμε, να τελέσουμε, να παραμείνουμε αυτό το οποίο τελικά διαπιστώνουμε ότι μας έκανε ο Θεός. Γιατί χωρίς το Θεό στη ζωή μας δεν θα ήμασταν τίποτα. Υπ' αυτήν την έννοια αντιλαμβάνεστε ότι δεν καταργείται τίποτα στη ζωή μας αν εμείς δεν το θέλουμε. Δεν μπορεί κανείς να μας βγάλει από πουθενά αν εμείς δεν το θελήσουμε. Και φυσικά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να γίνει κάτι καλό χρειάζεται η φιλική μας συμμετοχή, η συνέργειά μας. Θέλει ο Θεός τη συνέργειά μας. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι για να γίνει κάτι κακό θέλει επίσης ο διάβολος τη συνέργειά μας. Αυτό το οποίο ήθελα εγώ να σας πω προχωρώντας και επειδή είμαστε και σε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη, δεν αναφέρουμε μόνο στα εθνικά και στα κοινωνικά, αλλά αναφέρουμε, αδερφοί μου, πού. Αναφέρουμε και στα πνευματικά, διότι αυτή η περίοδος του Τριωδίου έχει πειρασμούς πολλούς, το ξέρετε. Έτσι, από εκεί που δεν το περιμένουμε, μπορεί να μας έρθει κάτι και να λυγίσουμε ή να στεναχωρηθούμε ή να πούμε εγώ τα παρατήσω, γιατί βλέπω ότι δεν γίνεται τίποτα και με τον Θεό και με τον Θεό δυσκολεύουμε. Και όλα αυτά, τα γνωστά κόλπα, τα σατανικά, τα διαβολικά. Επειδή υπάρχουν όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι που λέγεται αγώνας πνευματικός, επαναλαμβάνω και λέω ότι όσο και αν προσπαθεί ο διάβολος να μας καταργήσει, δεν θα μας καταργήσει. Ο μόνος που μπορεί να μας καταργήσει είναι ο εαυτός μας, αδερφοί μου, ο οποίος θα κατεβάσει το διακόπτη και θα συνταχθεί δυστυχώς
με τον διάβολο, καταργώντας το Θεό στη ζωή του. Ας προσπαθούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να καταργήσουν πολλά, ας αγωνίζονται, να ξέρουν ότι θα βρουν απέναντί τους εμάς, οι οποίοι βρέξει χιονίσει, ό,τι και να γίνει, θα κηρύττουμε τον αληθινό λόγο του Θεού, ο οποίος αναστατώνει τον άνθρωπο, τον κάνει καινούριο, του δίνει δύναμη, και εκεί που δεν έκανε τίποτα, ή εκεί που ξεχάστηκε, ή εκεί που έκανε κοιλιά, ή εκεί που κουράστηκε να κάνει το καλό, του δίνει τη δύναμη να επαναλάβει και πάλι την προσπάθειά του, διότι εμείς αδελφοί μου έχουμε τη μεγάλη δύναμη της ταπείνωσης και τη μεγάλη δύναμη της καινούργιας αρχής. Κάθε μέρα μπορούμε να βάζουμε νέα αρχή και τότε θα σωθούμε. Και να είστε σίγουροι ότι δεν θα καταργηθεί τίποτα στην Ελλάδα, όχι γιατί αυτό είναι έτσι μια φράση κλισέ ή ότι λέμε εμείς, γιατί πολλοί το λένε, ότι ο Θεός προστατεύει την Ελλάδα και δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα καταργηθεί γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται αγώνες και δίνονται αγώνες πολλοί, είτε μυστικοί, οι οποίοι αφορούν την προσευχή, τη μετάνοια, έτσι, κυρίως τη μετάνοια και τον εσωτερικό αγώνα της καλλιτεύσης του ανθρώπου, είτε αγώνες εξωτερικοί, τους οποίους πολλοί περιφρονούν, μάλιστα δεν δανείζονται έτσι χωρία ή αν θέλετε φάσεις της ζωής των Αγίων και λένε ότι δεν πρέπει να αντιδρούν οι χριστιανοί, δεν πρέπει να φέρουν καμιά αντίρρηση και πουθενά, να τα δέχονται όλα, είτε εκκλησιαστικά είναι αυτά, είτε κοινωνικά είτε εθνικά, λένε τέτοια πράγματα δηλαδή, και ξεφτελίζουν πράγματι και αυτό που είναι, που δεν το αξίζουν, αλλά είναι εν πάση περιπτώσει, αλλά και επηρεάζουν και μπερδεύουν και τον κόσμο, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι διαβασμένος, και σας παρακαλώ μια φορά ακόμα να διαβάζετε, να μελετάτε, να ρωτάτε, να ακούτε, να μην είστε χριστιανοί άνευ διδασκάλου ή άνευ διπλώματος, να είστε πτυχιούχοι χριστιανοί, το οποίο σημαίνει ότι θα κατέχετε καλά την πίστη και θα τη ζείτε. Επειδή λοιπόν γίνονται ευτυχώς και εξωτερικοί αγώνες εκτός των εσωτερικών και επειδή κάθε ώρα και στιγμή ο Έλληνας είναι έτοιμος να αντιδράσει, όσο και αν τον καταργούν μερικοί σιγά σιγά, δεν θα γίνει τελικά τίποτα. Και θα ισχύσει φυσικά και κάποια στιγμή και αυτό το πολύ όμορφο το οποίο το περιμένουμε και ίσως και να το ζήσουμε μάλλον από ό,τι φαίνεται, ότι θα έρθει μια εποχή πριν το τέλος που οι άνθρωποι θα τρέχουν, θα βγαίνουν στους δρόμους και θα ρωτάνε σένα, ο οποίος ξέρουν ότι πας στην εκκλησία και προσεύχεις και έχεις πνευματικό, θα ρωτάνε πού είναι ο πνευματικός, θα πάνε να ξομολογηθούμε, πώς πάμε στην εκκλησία, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Θα το ζήσουμε και αυτό, γιατί τελικά ο κόσμος αυτός θα καταργηθεί κάποια στιγμή, μόνο και μόνο γιατί θα φτάσει το τέλος, γιατί δεν θα υπάρχει άλλο ελπίδα. Κατά τα άλλα, αν εγώ θελήσω, αν εσύ θελήσεις, αν οποιοδήποτε χριστιανός ορθόδοξος βαφτισμένος, γιατί για αυτούς μιλάμε αδερφοί μου, για την Εκκλησία μιλάμε, θελήσει να επιβάλλει και στους άλλους και στη ζωή του το θέλημα του Θεού, όχι για τις επιβολής αλλά για τις αγάπης, θα το κάνει. Χίλιοι να περάσουν από πάνω μας, χίλια καθεστώτα, χίλιες δυσκολίες, χίλιοι πειρασμοί, εκατομμύρια πειρασμοί και αντιθέσεις, αυτός που θέλει να είναι χριστιανός θα είναι. Αυτός που θέλει να είναι άνθρωπος θα βοηθάει πάντοτε, όσο οικονομική δυσκολία και αν υπάρχει. Αυτός ο οποίος θέλει να κάνει παιδιά και να προβάλλει και να δυναμώνει την οικογένειά του, θα το κάνει. Αυτός ο οποίος θέλει να κάνει το καλό, όπως το λέει ο Χριστός αδελφοί μου στο αυριανό Ευαγγέλιο, με απλές πράξεις που φαίνονται απλές, αλλά είναι και πολύ δύσκολες και μια φορά, αλλά είναι και ξεχασμένες, όπως το να ταΐσεις έναν άνθρωπο, το να τον ποτίσεις, το να πας στο νοσοκομείο, να τον δεις, το να πας στη φυλακή, το να είναι ξένος και να τον φιλοξενήσεις, το να τον ντύσεις, αυτά τα απλά πράγματα τα οποία φαίνονται απλά, δεν θα τα καταργήσει κανείς, και να δοξάζετε τον Θεό και να ψάχνετε τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω είναι πολλές ακόμα, που υπάρχουν δίπλα μας και γύρω μας, στην πολυκατοικία μας, στο τετράγωνό μας, στη μικρή πόλη, στη μεγάλη, στο χωριό, οπουδήποτε, στο συνοικισμό,
ανθρώπων οι οποίοι είναι διαμάντια, γιατί είναι άνθρωποι, βοηθάνε τους άλλους, εκπληρώνουν ακριβώς τους όρους του αυριανού Ευαγγελίου με τα έξι σημεία αυτά, επαναλαμβάνω ποια είναι. Αν πότισες, αν έντισες, αν τάισες, αν πήγες στο νοσοκομείο να δεις τον άρρωστο, αν πήγες στη φυλακή και αν φιλοξένησες άνθρωπο, τον Χριστό τον ίδιο δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρόλες τις συνθήκες αυτές που ισχύουν ή πάνε να ισχύσουν ή συμβαίνουν ή επισυμβαίνουν στην ζωή μας, αυτοί είναι άνθρωποι. Γι' αυτό και δεν καταργείται ποτέ ο άνθρωπος, γι' αυτό υπήρξαν και οι Άγιοι μας οι οποίοι ήταν ομολογητές και το αίμα τους πότισε τη γη και βλάστησαν χριστιανοί, γιατί θα μπορούσαν να πούν αυτοί ότι δεν βαριέσαι, όπως δεν μερικοί τώρα, θα πρέπει να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να κάνουμε μόνο την προσευχή μας, να κοιτάμε την ψυχή μας, να μην ενοχλούμε δηλαδή, για να κάνουν οι άλλοι τη δουλειά τους ανενόχλητοι πάνω στο σβέρκο των χριστιανών και πάνω, μάλλον ενάντια στο θέλημα του Θεού, αρκεί να μην μιλάμε εμείς για να μην σημαίνει τίποτα. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, αδερφοί μου, και το υποσχόμαστε και σε εσάς, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μην μιλάμε, γενικότερα να μην αγωνιζόμαστε, να μην είμαστε άνθρωποι, να καταργηθεί δηλαδή η ύπαρξή μας και η ελευθερία μας, η οποία είναι πληρωμένη με πολύ αίμα, πρώτα με το αίμα του Χριστού και μετά με το αίμα των ηρώων, μόνο και μόνο για να κάνουν αυτή τη δουλειά τους, την πονηρή, την εσχρή, την ανήθικη δουλειά τους, και επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο και στον τόπο της καρδιάς και του μυαλού και της ψυχής, που είναι πολύ χειρότερο από ότι στις άλλες αμαρτίες του ανθρώπου. Το Τριώδιο συνεχίζει, εσείς είστε στον αγώνα. Επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμα ότι σας χαίρομαι έτσι και σας βλέπω εδώ έναν έναν και σας χαιρετώ. Εύχομαι ο Θεός να φωτίζει το νου σας, το μυαλό σας. Εύχομαι να μην καταργείτε μόνοι σας αυτά τα οποία σας δώρησε ο Θεός με πολύ μεγάλη έτσι, με πολύ μεγάλη άνεση, σαν βασιλιάς που είναι, και εύχομαι φυσικά και προσεύχομαι, γιατί η προσευχή πιάνει πάρα πολύ και το ξέρετε, να μην αλλάξετε σαν άνθρωποι και να εύχεστε κι εσείς να μην αλλάξω κι εγώ, διότι ο διάβολος ξέρει πολλές παγίδες, ξέρει πολλούς τρόπους για να κάνει τον άνθρωπο σιγά σιγά να αφίσταται από τον πρώτο αγώνα του και να φτάσει στο σημείο καμιά φορά να γίνει και πολέμιος αυτού του οποίου πίστεψε και ασπάστηκε και αγωνίστηκε. Το νόημα ποιο είναι? Δεν καταργείται αυτός που θέλει και μόνο αυτός που θέλει. Και για μας πολλές φορές, αδελφοί μου, για τον άνθρωπο, ξέρετε ότι αρκεί μόνο ένα ναι, διότι ο Θεός ρωτάει, και αν ο άνθρωπος απαντάει ναι, τότε ενεργεί εκείνος μέσω του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα. Εμείς μόνο να λέμε ναι, γέννητο Κύριε το θέλημά σου, ή όπως έλεγε η Παναγία μας, ευλογημένος, ή μάλλον γέννητό μη ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Εύχομαι, αδελφοί μου, να φωτιζόμαστε. Εύχομαι το αυριανό Ευαγγέλιο να μας βοηθήσει. Εύχομαι να περάσουμε και αυτή την εβδομάδα καλά, ούτως ώστε να πούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, την οποία πραγματικά να διέλθουμε με χαρά, διότι ο χριστιανός δεν είναι ο λυπημένος άνθρωπος, είναι ο συνειδητοποιημένος, είναι ο σοβαρός, αλλά είναι και αυτός που χαίρεται την κάθε στιγμή και ώρα, παρόλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Και το κάνουμε αυτό για να διασκεδάζουμε το διάβολο, για να χαλάμε τα σχέδιά του, για να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, κατά το πρότυπο των Αγίων μας. Και παρακαλώ να προσεύχεστε και για μένα, να συνεχίζω έτσι και μέσα από αυτήν την προσπάθεια ενδεχομένως και ο Θεός να συγχωρήσει και τις δικές μου αμαρτίες και τις δικές σας, και όταν έρθει η ώρα του δικαστηρίου να μην έχουμε να απολογηθούμε κάτι, γιατί απολογήθηκαν άλλοι για μας επειδή κάναμε υπακοή, γιατί απολογήθηκαν άλλοι για μας, γιατί συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας στο πετραχύλι τους, γιατί
είμαστε όλοι μαζί και να ξέρετε ότι ο Θεός βλέπει πάρα πολύ και στηρίζει πάρα πολύ και χαίρεται πάρα πολύ όταν οι χριστιανοί είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και όχι ομάδες-ομάδες, αλλά όσο μπορούν πιο ευρέως μέσα στο φάσμα της οικογένειας, της μεγάλης της Εκκλησίας, να είναι ενωμένοι και φυσικά ποτέ νικημένοι. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση το επόμενο Σάββατο στις 7, να είστε γεροί.